Ο παράδεισος της διακίνησης ναρκωτικών είναι καθημερινά το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Η καλύτερη ώρα για να προμηθευτεί κάποιος την κυριολεξία ό,τι τραβάει η ψυχή του είναι από τις 2 στις 3 μετά το μεσημέρι και μάλιστα φόρα παρτίδα, όπως καταγγέλνουν διερχόμενοι αλλά και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Η διάθεση γίνεται μάλιστα χωρίς κανένα μέτρο προφύλαξης από τους διακινητές, ενώ σε πολλές περιπτώσεις για τους αγοραστές εξασφαλίζεται από την πλευρά των προμηθευτών και η μεταφορά τους μετά την αγοραπολισία στον τόπο προορισμού τους. Όλα αυτά λίγα μέτρα από την κεντρική πύλη του νοσοκομείου και όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, η περιοχή έγινε περιζήτητη από τους εμπόρους, καθώς δεν θέλουν με τίποτα να χάσουν τα θύματά τους, τα οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι άτομα ενταγμένα στα προγράμματα βουπρενοφρήνης ή η μονάδα της οποίας λειτουργεί στο νοσοκομείο. Το περίεργο στην όλη υπόθεση είναι πως δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικό στην παρακολούθηση και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών για να αντιληφθεί τι διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια του, αλλά αυτό φαίνεται πως δεν είναι αρκετό για να αντιδράσουν τόσο οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου και πολύ περισσότερο για να επέμβει η τοπική Ελλάς.